Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ όλα αυτά, θεωρώ υποχρεώσει μου, την πυροσβεστική υπηρεσία που ανταποκρίθηκε με το παραπάνω τα καθήκοντα του απολέμου. Επίσης την αστυνομία, αλλά και τους δημοτικούς μας υπαλλήλους, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες, του πράξεων του καθήκοντα. Οφείλω συγχαρητήρια στον Υπουργικό Σύλλογο της Αθηνάδειας που προκάλεσε αυτή τη συζήτηση, η οποία εύχομαι να μην κολλήσει κάπου στην μακρηγορία κάποιων. Πείτε δηλαδή να, κάποια θέματα, να σταθούμε σε αυτά, να τα ταλαιπωρήσουμε και να δώσουμε τις λύσεις εκείνες τις μη αποσπασματικές, οι οποίες θα μας σώσουν στο μέλλον του τόπου μας. Μπάζωσε λοιπόν ο κεντρικός ο αγωγός της Παπάκου, μπάζωσε, τι μπάζωσε, ξεπαζώθηκε ποτέ. Το 1984, αν θυμάμαι, με μια εργολαβία του κύριου Ριθοπάκη καθαρίστηκε με τα χέρια. Ο λιθόκτιστος αυτός αγωγός, ο οποίος έχει την υποχρέωση να πάρει τα νερά όλης της πόλης. Από τότε, κύριοι δήμαρχοι των 8 ετών, κύριοι πρόεδροι των ΔΕΙΑΛ, κύριοι υπεύθυνοι των δημοτικής επιχείρησης, ουδής επέδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον να ξεβαζώσει το βασικό αγωγό, ο οποίος θα παρελάμβανε τα νερά. Και φυσικά οι στατιστικές, τα παροχετευτικές σχετικές, είναι αμφίβολο, κανείς δεν μας ανέφερε πότε καθαριστήκαν και αν καθαριστήκαν. Και τι γίνεται με κάποια γεφύρια στα οποία είναι τρακαρίσματα. Άρα και πάλι ξεφεύγουμε και πάλι λέμε ότι αν ο Λουδίας πήγε καλά ο Λουδίας, δεν θα πήγαινε καλά ο Λουδίας. Ξέρουμε ότι θα πάει καλά ο Λουδίας. Μελετήσαμε το σύστημα ούτως ώστε να προκειμένου να μην πνιγεί η πόλη, να αποχετεύουμε την πόλη σε κάποια αρδευτικά. Αντί για το διακούσαμε από το τεχνικό, το οποίο δεν είναι. Πρώτη δήμαρχο της πόλης επί 8 χρόνια. Ψαράκια μέσα στην πόλη. Ψαράκια. Τι σημαίνει αυτό. Μας φέρνουν νερό μέσα στην πόλη τα κανάλια, τα αρδευτικά. Τα αρδευτικά. Δηλαδή, αυτό το πρωτόκολλο που έχει κάνει η Γαλάθρα με ένα περιφερειακό, με μια περιφερειακή τάφο η οποία παρεμποδίζει τον κάπο να μπει στην πόλη, εμείς επί χρόνια διαφορήσαμε, επί χρόνια δεν πήραμε τα μέτρα να κάνουμε ένα σοβαρό έργο σε σχέση με τα όμπρια. Λοιπόν, και δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοτικές αρχές, οι οποίες φυσικά για τον κόπο μόνο τις ευθύνες του. Με την ευκαιρία που παρουσιάζεται εδώ ο κύριος στην περιφερειακή. Το θέμα είναι γενικότερο. Το θέμα είναι γιατί να επιλέξουμε σαν αποδέκτη Λουδία με τα τόσα χιλιόμετρα και να μην επιλέξουμε σαν αποδέκτη μέσω των τηλεοστασίων στο Ελιάκτημα. Γιατί να μην ανεβάσουμε τις όχθες στο Ελιάκτημα. Γιατί να πλημμυρίσουμε το Ελιάκτημα στο Ελιάκτημα. Αυτά είναι συνολικότερα έργα, σοβαρά έργα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται αν ξενυχθεί κάποιος. Και αν ξενυχθεί, τι θα γίνει δηλαδή, τι πρόβλημα μπορεί να λύσει. Άρα να αποφύγει τους σχηματισμούς σε ένα τόμα καταστήματα, στα υπόλοιπα θα βγάλει το νερό σίγουρα. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που ξενυχθήκατε. Αλλά να ξενυχτάμε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και όχι μετά την εμφάνισή του. Είναι κατόπιν εορτής. Έχουν κλάψει οι επαγγελματίες. Θρυνήσαν τις ζημιές μέχρι 50.000 κάτι καταστηματάκια. Σε αυτούς τους αλλεπούς καιρούς. Λοιπόν, η αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα έργα είναι πραγματικά κάτι το θλιβερό. Αντί σήμερα η τεχνική υπηρεσία να έχει έτοιμο ένα σχέδιο που να λέει προκυρήσω μελέτη ομβρίων γενικότερη αντιμετώπισης των πληθυντικών φαινομένων. Κύριοι δημότες, σας έχω ετοιμάσει μια λύση, η οποία λύση, γιατί μην κρυβόμαστε. Αν δούμε το θέμα των ομβρίων, την πλημμύρα δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προγραμματίσει κάθε πόσο θα πλημμυρίσει και πόσο θα πλημμυρίσει. Κάθε πόσο θα πλημμυρίσει και πόσο θα πλημμυρίσει.
Και με αυτή την ένταση, και με αυτό το ύψο που έχει στα 142.000 και με την ένταση του προκόπηση που είχαμε, είχαμε πραγματικά έντονα φαινόμενα. Και τα έντονα φαινόμενα απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση, υπεύθυνη αντιμετώπιση. Υπεύθυνες μελέτες με συγκεντρικό σχεδιασμό. Η λύση Λουτίας στην Αλεξάνδρεια το αποφυλακτικό σύστημα εγκαθάρτων λειτουργώντας με χρήση 2.500.000 είναι εξαρτημένο άμεσα από τον κοντροκαταριστήρα, ο οποίος εάν κάθε λίγο και λιγάκι με τα ουλόγματα που εμφανίζονται λόγω της απέσιας ροής που υπάρχει στο όλο το δίκτυο, λοιπόν, συνεχώς πρέπει να ξεβουλώνει. Αυτό να το ξέρει καλά ο κύριος Δήλας της Δημοτικής Επιχείρησης, όπως και ο κύριος Λαμπάδης της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης. Με 2 λοιπόν και με 2.500.000 σημαίνει ότι στα 1.000 μέτρα έχουμε υψομετρική διαφορά 2.5 μέτρα. Λοιπόν, η Αλεξάνδρεια είναι 7.5 μέτρα υψόμετρο. Από εδώ μέχρι τη θάλασσα, πόσα χιλιόμετρα μισολαμβού, ξέρετε. Τι κλίση έχουμε για να φύγουμε και περιμένουμε με φυσικούς τρόπους να φύγει το νερό. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Ποιος μπορεί να είναι πιο στον κινέψο. Εάν δεν υπάρχει το αντιοστάσιο και μάλιστα άμεσα και μάλιστα με χρονοδιάγραμμα να πούμε έχω εδώ το αντιοστάσιο, έχω εδώ το έργο. Διεκδικούμε τα κλίματα της μελέτης, από την περιφέρεια διεκδικούμε τα κλίματα μιας σωστής, ενός σωστού έργου, υπεύθυνου έργου, το οποίο δεν θα ξαναπλήξει το τόπο μας. Αυτά είναι ευχαριστώ. Αλλά αυτά είναι θέματα πολιτικών που πολύ φοβάμαι δεν είναι στις προθέσεις, στις πολιτικές προθέσεις των κυβερνών να επιλύσουν το θέμα ρίσκα.